Πάμε να υποδεχτούμε την προπονήτρια της ομάδας του Ηροδότου, την κυρία Γιασεμή Σαμαντούρα. Κυρία Σαμαντούρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την επιτυχία της ανόδου και για την επιβλητική βέβαια παρουσία της ομάδας σε αυτό το τουρνουά ανόδου θα λέγαμε. Πριν πάμε όμως σε αυτό, στην επιτυχία, θα έλεγα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από το φετινό πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ, από την παρουσία της ομάδας εκεί, την ανάδειξή της ως πρωταθλήτρια. Κατακτήσατε τον τίτλο, να κάνουμε έτσι αρχικά έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε. Ναι, να σε ευχαριστήσω κι εγώ. Κάναμε φέτος, πραγματικά κάναμε μια εξαιρετική χρονιά. Είμαστε αίτητοι σε όλο το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣ. Καταφέραμε δηλαδή να πάρουμε το πρωτάθλημα της Κρήτης χωρίς να χάσουμε κανένα παιχνίδι, αίτητες. Και όλη αυτή η χρονιά επιβραβεύτηκε με μια μεγάλη επιτυχία. Αυτή της ανόδου στην Α2 εθνική κατηγορία γυναικών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Να συγχαρώ τις αθλήτριές μου γι' αυτό, γιατί πραγματικά κατάφεραν να ξεπεράσουν όλες τις αντικσοότητες που συνέβησαν όλο τον χρόνο. Και να σταθώ σε αυτό το σημείο, γιατί έχουμε και πολλά παιδιά που δίναν πανελλήνιες εξετάσεις και κατάφεραν να πετύχουν και στις σχολές της αρεσκίας τους. Πολλά συγχαρητήρια. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς. Συνδυάσανε και τα δύο πολύ καλά. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, λοιπόν, καταφέραν να κάνουν και αθλητισμό και να ανταποκριθούν και στις υψηλές απαιτήσεις τις μαθησιακές. Να σταθούμε λίγο στην ΕΚΑΣ και θέλω μια αναφορά, γιατί θα έλεγα ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχουμε πολλές γυναικείες ομάδες σε αυτό το πρωτάθλημα, ώστε να υπάρχει μια ανταγωνιστικότητα, να υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, να βοηθάει και τις ομάδες και αυτά τα κορίτσια να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο. Κάτι που φαντάζομαι το θέλετε κι εσείς. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι μια συζήτηση που έχουμε πει ότι θα την κάνουμε με την ΕΚΑΣΚ έτσι κι αλλιώς. Γιατί, για να καταλάβετε, εμείς φέτος η γυναικεία μας ομάδα έπαιξε κάποια παιχνίδια στην αρχή, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και μετά έκανε 2,5 μήνες πάλι να παίξει αγώνα, το οποίο αυτό αγωνιστικά μας φέρνει πολύ πίσω, χάνουμε το ρυθμό μας εντελώς και είναι πολύ δύσκολο όταν έρχεται η ώρα να φτάσουμε στα play-offs ή να πάμε στην τελική φάση να φορμάρουμε πάλι τις αθλήτριες. Έχει μια δυσκολία. Βεβαίως αυτό έχει να κάνει και με το γυναικείο μπάσκετ γενικότερα. Πρέπει να βρεθούν παιδιά, να μαζέψουμε περισσότερα παιδιά από όλη την Κρήτη που έχει πολύ μεγάλη δυναμική, έχει πολύ ταλαντούχα παιδιά και έτσι να τα φέρουμε σιγά σιγά στο μπάσκετ και να δημιουργηθούν και άλλες ομάδες και να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Έχετε απόλυτο δίκιο και μιλώντας έτσι για ταλαντούχα παιδιά, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τις ομάδες γενικότερα της Κρήτης και το δυναμικό της. Έχουμε βέβαια την παρουσία του ΟΑ Χανίων στο υψηλότερο επίπεδο αυτό της Α1 κατηγορίας. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχει υπόβαθρο, υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν κορίτσια που μπορούν να στελεχώσουν το κρητικό μπάσκετ. Ναι, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με πάρα πολλές δυνατότητες, με πολύ τσαγανό εδώ στην Κρήτη. Υπάρχουν ψηλά παιδιά. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι από πιο μικρή ηλικία να προσπαθήσουμε να βρούμε τα παιδιά αυτά και να τα φέρουμε στους συλλόγους ώστε να αγαπήσουν το μπάσκετ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίσουν, να βάλουν στη ζωή τους το μπάσκετ μέσα από τη φυσική του μορφή και όχι μέσα από τα ηλεκτρονικά που όλα τα παιδιά αυτή την εποχή είναι η μάστιγα της εποχής μας, είναι πολύ εξαρτημένα από αυτό. Είναι σημαντικό λοιπόν με κάποια συγκεκριμένη οργάνωση να καταφέρουμε να φέρουμε τα παιδιά στο γήπεδο και στο μπάσκετ, μιας και εμείς στο μπάσκετ εκπροσωπούμε. Και στον αθλητισμό γενικότερα και πόσο δίκιο έχετε. Πάντως να πούμε ότι εκτός έτσι από την παρουσία του ΑΧ στην Α1 και πλέον και τη δική σας στην Α2 κατηγορία, γενικότερα το κρητικό μπάσκετ έχει βγάλει αθλήτριες που τις βλέπουμε να έχουν παρουσία και σε άλλες ομάδες σε πρωταγωνιστικό επίπεδο και στις εθνικές ομάδες όπως είναι βέβαια η Χριστινάκη, η Στεφανάκη, η Καρλάφτη και άλλα κορίτσια κατά το παρελθόν, γιατί εσείς έχετε αυτή την πολύτιμη εμπειρία στο γυναικείο μπάσκετ. Η Κρυμίλη που είναι που είναι στην Αμερική. Παλαιότερα η Τριαλόνη, η μεγάλη μορφή του γυναικείου μπάσκετ, η οποία βγήκε από τον Ηρόδοτο. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ταλέντα. Είναι δηλαδή
η Κρήτη το έχει αυτό, στο DNA της θα έλεγα, να, έχει, να βάζει αθλητές και ψηλά παιδιά. Έχετε δίκιο. Εγώ ελπίζω ότι και μετά από αυτήν την επιτυχία μας θα έρθουν παιδιά στον Ηρόδοτο και θα ενταχθούν στην προσπάθειά μας. Και θέλουμε μέσα από υγιή ανταγωνισμό και άμυλα να δημιουργήσουμε μια καλή ομάδα, αλλά και να βοηθήσουμε το κάθε παιδί να αναπτυχθεί ατομικά και ομαδικά και να παραμείνει στον αθλητισμό σε όλη του τη ζωή. Mm-hmm. Εγώ θέλω έτσι να κάνουμε μια αναφορά στον Ηρόδοτο, στην πραγματικά επιμελημένη δουλειά που κάνετε εκεί στο τμήμα του μπάσκετ και στις, που ξεκινάει βέβαια από τις υποδομές και εξελίσσεται, και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στο γυναικείο τμήμα. Ναι, κοιτάξτε, ο Ηρόδοτος πέρα από το ότι έχει μια μεγάλη ιστορία στο γυναικείο μπάσκετ, το ξέρετε, παλαιότερα ήταν και στην Α1 εθνική κατηγορία. Εγώ από την πλευρά μου νιώθω πολύ τυχερή που έγινα μέλος της οικογένειας του Ηρωδότου σε μια πολύ καλή περίοδο για το σύλλογο, πιστεύω. Γιατί υπάρχει όραμα, υπάρχει εξαιρετική οργάνωση, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Έχουμε εγκαταστάσεις δηλαδή που θα ζήλευαν και ομάδες της Α1 αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως κατάλληλοι άνθρωποι στη διοίκηση που με αποφασιστικότητα λύνουν τα προβλήματα και έχουν και δυνατότητες. Υπάρχει σχέδιο. Ο Ηρόδοτος έχει πλάνο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με σύγχρονες προσεγγίσεις ανάπτυξης του μπάσκετ για τη βελτίωση των αθλητών. Γίνεται, πιστεύω, πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι πολύ σημαντικό και για τα νέα παιδιά και για τους πιο μεγάλους αθλητές και αθλήτριες. Και αυτό αποτυπώνεται και μέσα στο γήπεδο και το, έτσι μας το μετέφερε όλο αυτό που μόλις αναφέρατε, μας το μετέφερε και ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Εθνικής Ομάδας της Γεωργίας, ο κύριος Ηλίας Ζούρος, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στη γιορτή έτσι, των υποδομών και στη βράβευση της απονομή του τίτλου της γυναικείας ομάδας. Πραγματικά αποτελεί γενική αναφορά η δουλειά αυτή που γίνεται στο τμήμα μπάσκετ Ηρωδότου. Ναι, όπως σας είπα, είμαστε πρώτα απ' όλα, το πιο σημαντικό πιστεύω είναι ότι είμαστε όλοι μια οικογένεια και υπάρχει μεράκι και πολύ καλό κλίμα. Από εκεί ξεκινάνε όλα και μετά στη συνέχεια, μέσα και από όλες αυτές τις παροχές που έχουμε από τη διοίκηση, βελτιωνόμαστε όλοι καθημερινά. Mm-hmm. Μάλιστα. Πείτε μου, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε πάνω σε αυτό. Ναι. Εγώ αυτό το οποίο θέλω είναι να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ και αυτό κάνω και ελπίζω να τα καταφέρω, να βοηθήσω το σύλλογο, τον μπάσκετ, δηλαδή των γυναικών του Ηρωδότου, να φτάσει πάλι, γιατί όχι, να επαναλάβει αυτή την ιστορία που έχει ο Ηρόδοτος. Να φτάσει ψηλά δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι έτσι στην άκρη του μυαλού σας υπάρχει και το ενδεχόμενο της Α1, της επιστροφής στη μεγάλη κατηγορία. Κοιτάξτε, γιατί όχι. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να συμβεί, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς. Το πρώτο που κοιτάμε όταν μια ομάδα ανεβαίνει στην Α2 είναι να καταφέρει να παραμείνει. Mm-hmm. Και τώρα δηλαδή έτσι κι αλλιώς ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε αυτή την εμπειρία, γιατί τα κορίτσια το αξίζουν αυτό που πέτυχαν. Σίγουρα και είναι και μια ευκαιρία και για μας, όπως είπατε, αξιοποιώντας όλες αυτές τις εξαιρετικές υποδομές που έχουμε, να αναπτύξουμε τον μπάσκετ και να διακριθούμε. Έτσι, υπάρχει το υπόβαθρο, όλα τα δεδομένα, ώστε να πατήσει ακριβώς πάνω η ομάδα και γιατί όχι να κάνει και το αμέσως επόμενο βήμα. Άνοδος λοιπόν στην Α2 κατηγορία με επιβλητική εμφάνιση και σπουδαίες νίκες στο τουρνά των Μπαράζ. 3-3 επί του Μαρπισαϊκού με 99-20. Μαρπισαϊκού. Είναι λίγο. Ναι, είναι στην Πάρο. Στην Πάρο, mm-hmm. Η Πάρος είναι αυτή. Μάλιστα. 99... Είναι στην Πάρο, μετά είναι. 23 ηχείως μετά. Ναι, 99. Έτσι. 77-31. Το κάναμε. τα κρατήσατε τα προσχήματα. Ναι. 73-31 επί της Χίου και χθες στο καθοριστικό παιχνίδι του ομίλου. 67-27 επί του Διαγόρα. Και αναφέρω τα σκορ για να φανεί η διαφορά δυναμικότητας και η πολύ σημαντική παρουσία των κοριτσιών σας. Βλέποντας άλλωστε και τα πλάνα και μοντάροντας το συγκεκριμένο παιχνίδι, πραγματικά είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που παίζουν αυτά τα κορίτσια, η ομαδικότητα που υπάρχει, το πόσο δουλεμένα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το πώς συνονοούνται και όλο αυτό που βγαίνει στο γήπεδο. Και έχοντας έτσι και εγώ μια μικρή αθλητική εμπειρία στα νιάτα μου από τον μπάσκετ, έτσι πραγματικά σας αποδίδουμε τα εύσημα για τη δουλειά που κάνετε.
Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά το πιο σημαντικό είναι ότι τα κορίτσια είναι μια πολύ καλή παρέα. Και αυτό το πιστεύω γενικά, πιστεύω δηλαδή στη δύναμη της παρέας. Είναι πολύ ταλαντούχες, δουλεύουν πάρα πολύ στο γήπεδο, αλλά έχουν και πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους. Αν στον αθλητισμό δεν υπάρχει αυτό, νομίζω ότι μια ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει. Από τα ποδητήρια. Ευτυχώς εμείς το έχουμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Το έχουμε και το διατηρούμε αυτό και μπράβο στα παιδιά. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω εδώ και τους συνεργάτες μου, τον Μάνο τον Πρωτογεράκη, τον άμεσο συνεργάτη μου, αλλά και όλα τους άλλους προπονητές που είναι στο επιτελείο, γιατί κάνανε εξαιρετική δουλειά. Να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση που μας στηρίζει και είναι δίπλα μας συνέχεια. Και βεβαίως τους ανθρώπους που είναι γύρω από την ομάδα, οι οποίοι αγαπούν την ομάδα και ενδιαφέρονται πραγματικά για τις αθλήτριες, είναι πολύ σημαντική και η βοήθεια αυτών. Έτσι, σίγουρα είστε ένα σύνολο το οποίο όλοι μαζί δουλεύετε για να βγει αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα. Την άνοδο μέσω των μπαράζ, κυρία Σαμαντούρα, πήρε και ο Προμηθέας της Πάτρας από τον άλλο όμιλο και ο Βόλος. Πώς είναι η δυναμική αυτή του νέου πρωταθλήματος της Α2, έχετε έτσι μια εικόνα να μας σχεδιαγραφήσετε έτσι λίγο αυτό το νέο πρωτάθλημα? Ακόμα θα γίνουν κάποιες αλλαγές και δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά πιστεύω πως ο Βόλος θα είναι στο Βορρά, στον όμιλο του Βορρά, και λογικά ο Προμηθέας θα είναι στο Νότο μαζί μας. Θα είναι δύσκολος ο όμιλος, γιατί προσπαθούν να κάνουν δύο όμιλους, ένα Βορρά, ένα Νότο. Μειώσανε δηλαδή τους όμιλους, πέρυσι στο Νότο ήταν δύο. Οπότε θα είναι πολύ δύσκολος, γιατί θα παίζουμε με πολύ καλές ομάδες που θα μπορούσαν άνετα να είναι στην Α1 κατηγορία. Φαντάζομαι έτσι ότι τελειώνοντας χθες αυτή η διαδικασία βρίσκεστε ακόμη έτσι σε μια διεργασία του τι πετύχατε, να απολαύσετε αυτή την επιτυχία. Έχουν ξεκινήσει ωστόσο οι πρώτες σκέψεις για το σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, τι θα κάνετε, κατά πόσο θα πρέπει να στελεχωθείτε για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες της κατηγορίας. Ναι, έχει γίνει αυτό, χωρίς να... το γίνεται, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Αμέσως σκέφτεσαι την επόμενη μέρα. Μένει βέβαια εγώ να μιλήσω με τη διοίκηση, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, για να δούμε τις προθέσεις περισσότερο, το τι μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα μας ενδιαφέρει η ομάδα να είναι στελεχωμένη. Υπάρχει ένας βασικός κορμός που θέλουμε να τον διατηρήσουμε και να βάλουμε και νέες αθλήτριες που ήδη το έχουμε κάνει, να τις εξελίξουμε στην ομάδα, μαζί με την προσθήκη κάποιων έμπειρων αθλητριών, αλλά όχι πολλών. Δεν μας αρέσει αυτό να πάρουμε πολλές αθλήτριες ξένες, οι οποίες θα διαταράξουν το κλίμα της ομάδος. Θα γίνει μετά από πολλή σκέψη και με πολύ μεγάλη προσοχή, ώστε να παίξουν και να βελτιωθούν και να εξελιχθούν και τα παιδιά της Κρήτης. Σωστά, σωστά. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το πρωτεύον, το πώς θα αξιοποιήσετε το δυναμικό της Κρήτης και του Ηροδότου, έτσι δίνοντας ιδιαίτερη βάση και στις υποδομές. Και στις υποδομές της ομάδας. Θέλω να κλείσουμε με μία αναφορά στον κόσμο του Ηροδότου. Είδαμε ότι σήμερα επιστρέψατε με το πλοίο. Υπήρχε κόσμος εκεί να σας υποδεχθεί, να σας αποδώσει τα εύσημα για την επιτυχία σας. Έχετε τη στήριξη του κόσμου της Νέας Αλικαρνασσού. Η ομάδα μπάσκετ, η οποία πραγματικά δουλεύει παραδειγματικά σε μία δύσκολη ομολογουμένως εποχή για το σύλλογο, καθώς το ποδοσφαιρικό τμήμα έτσι δεν είναι της παρούσης. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Ωστόσο, ο κόσμος είναι δίπλας και στον μπάσκετ. Ναι, είναι δίπλα και εγώ τώρα το κατάλαβα αυτό. Έκαναν πολύ μεγάλη χαρά ο κόσμος Αλικαρνασσού. Ήρθαν στο λιμάνι και μας υποδέχτηκαν. Ήταν συγκινητική η παρουσία τους. Μας είπαν θα μας στηρίξουν όλο το χρόνο. Εμείς τους θέλουμε. Μακάρι να έρθουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο. Μακάρι να έρθουν και οι γονείς και να φέρουν τα παιδιά τους. Και όλος ο κόσμος να αγκαλιάσει την ομάδα και να μας βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Φαντάζομαι με αυτό το μήνυμα θα θέλετε να κλείσετε, ότι τους θέλετε δίπλα σας αυτή τη νέα χρονιά, στη νέα πρόκληση για το γυναικείο του Ηροδότου. Ναι, βεβαίως. Θέλουμε δίπλα μας τον κόσμο, όλο τον κόσμο του Ηρακλείου, όλο τον κόσμο της Κρήτης, της Αλικαρνασσού και όλα τα παιδάκια, μακάρι να είναι κοντά μας και να μας στηρίξουν όλοι. Έχετε δίκιο και νομίζω ότι το Ηράκλειο έχει ανάγκη να δει πλέον γυναικείο μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο. Είναι κάτι που το επιζητά χρόνια και ήρθε η ώρα να το δούμε.
Κυρία Σαμαντούρα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.